Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Δύση από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα. Σε εφαρμογή μπαίνει, όπως όλα δείχνουν, ο αντικαπνιστικός νόμος στα καταστήματα της Πάτρας. Για την μη εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πολλές διαμαρτυρίες από συλλόγους, ενώ πλέον υπάρχει παρέμβαση εισαγγελέα μετά από καταγγελίες. Ήδη από χθες, στην πλειοψηφία των καταστημάτων, οι υπεύθυνοι ενημερώνουν πως απαγορεύεται το κάπνισμα. Οι έλεγχοι ξεκινούν από σήμερα, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων τονίζουν ότι η εφαρμογή θα πρέπει να είναι καθολική για να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Οι ποινές που προβλέπονται για τους παραβάτες είναι πολύ αυστηρές. Κάπνισμα τέλος στους εσωτερικούς χώρους στα καταστήματα της Πάτρας. Οι διαμαρτυρίες, οι καταγγελίες που έφτασαν μέχρι το γραφείο του εισαγγελέα, αλλά και ο νόμος που επιτέλους πρέπει να εφαρμοστεί, βάζει φρένο, όπως όλα δείχνουν, στο κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό το μέτρο. Θα πρέπει και ο κόσμος να μας βοηθήσει. Από τη στιγμή που ο νόμος προβλέπει ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στους εσωτερικούς χώρους, εμείς δεν έχουμε κάτι διαφορετικό να κάνουμε από το να το εφαρμόσουμε. Η μοναδική λύση για να λυθεί το θέμα αυτό είναι ή να γίνει μαζικός έλεγχος, το οποίο δεν έχει δυνατότητα στην Πάτρα να γίνει από το υγειονομικό, γιατί δεν έχουν πάρα πολλά συνεργεία, ή να αυξηθεί το πρόστιμο αυτό, ώστε να αναγκαστούν όλοι ταυτόχρονα να σταματήσουν το τσιγάρο. Εμείς το είχαμε ξανακάνει αυτό πριν από 2 χρόνια, όταν είχε βγει ο νόμος, για 1 μήνα. Το οποίο αποτέλεσμα ήταν το μαγαζί σιγά σιγά να αδειάζει. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην Πάτρα ξεκίνησαν από την Τρίτη να ενημερώνουν τους πολίτες πως το κάπνισμα απαγορεύεται. Η αντίδραση πολλών ήταν να φύγουν. Ο κόσμος ενημερώνεται, αντιδρά σε μεγάλο σημείο, φεύγουν και πάνε σε άλλα καταστήματα τα οποία επιτρέπεται το κάπνισμα. Επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, το αφήνουν λίγο πιο ελεύθερο. Σίγουρα υπάρχουν αντιδράσεις. Προσπαθούμε με τον πιο ευγενικό τρόπο να πείσουμε ακόμη και τους πιο δύσπιστους και συνεχίζουμε στην προσπάθεια αυτή. Αυτό που τονίζουν οι ιδιοκτητές καταστημάτων είναι πως θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους για να μην δημιουργείται ζήτημα αθέμητου ανταγωνισμού. Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά καταστήματα που, εντάξει, δεν τα κατηγορώ, αναγκαστικά ίσως λόγω δουλειάς. Ακόμα δεν έχουν εφαρμόσει το μέτρο και σε εμάς ακόμα που μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή το μέτρο εφαρμόζεται με πάρα πολύ δυσκολία, με πολλές αντιδράσεις, και το πρώτο στάδιο αρχικά είναι ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιοι πελάτες που και χωρίς τασάκι και θελώς καπνίζουν. Τους λέμε ότι είναι με δικιά τους ευθύνη, αλλά οι κυρώσεις σίγουρα είναι του καταστήματος. Πιστεύουμε ότι με την ενημέρωση αυτή και περνώντας μία-μία μέρα, σιγά-σιγά θα το καταλάβουν και θα καταφέρουμε μέσα στις επόμενες μέρες να το απαγορεύσουμε τελείως. Εμείς τα σάκια δεν βγάζουμε, αρχίζουν και καπνίζουν χωρίς τα σάκια. Αναγκαζόμαστε να πάμε τα σάκια, γιατί πετάνε τις τάχτες κάτω. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο και ειδικά το βράδυ. Δεν είμαστε κατά του νόμου, είμαστε υπέρ του νόμου, παρόλο που είμαι φανατικός καπνιστής. Αρκεί να εφαρμοστεί καθολικά, και επειδή δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί άμεσα καθολικά, πρέπει να βρουν οι υπηρεσίες την κατάλληλη λύση. Γιατί όπως συνήθως θα την πληρώσουν μερικά κεντρικά μαγαζιά και όλοι οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν, και ειδικά περιφερειακά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να υπάρξουν πολλοί ελέγχοι. Πρέπει να τα καταφέρουμε, γιατί δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Από τη στιγμή που τα προστήματα θα είναι πολύ αυστηρά και είναι σωστό αυτό, θα πρέπει να τα καταφέρουμε. Θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου πάνω σε αυτό. Οι έλεγχοι ξεκινούν από σήμερα. Θα είναι εντατική, ενώ φαίνεται πως υπάρχει εντολή για μηδενική ανοχή και άμεση επιβολή προστήμων στους παραβάτες. Η Διεύθυνση Υγείας που επικοινώνησα σήμερα το πρωί μας ενημέρωσε ότι χθες δεν βγήκαν για έλεγχο. Είναι και λίγο αστείο αυτό που θα πω, διότι τα μπλοκάκια αυτά που έχουν για να σημειώνουν τις παραβάσεις δεν είναι σφραγισμένα με την κατάλληλη σφραγίδα στο πιστόφυλλο, η οποία σφραγίδα αναφέρει τα δικαιώματα του πολίτη παύλα παραβάτη. Τη σφραγίδα την περιμένουν σήμερα το πρωί για την Αθήνα. Σφραγίζονται αυτή τη στιγμή τα μπλοκάκια και σήμερα το απόγευμα, το αργότερο αύριο το πρωί, θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Εμείς ζητήσαμε, γιατί το μεγάλο θέμα είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός και οι αθέμητοι έλεγχοι και μη σωστοί έλεγχοι. Ζητήσαμε ισοδίκαιους ελέγχους να είναι διαμοιρασμένοι σωστά σε όλη την περιοχή της πόλης, να μην αισθάνονται άσχημα οι συνάδελφοι γιατί ήρθε στο μαγαζί μου για έλεγχο το υγειονομικό και δίπλα δεν πήγε. Επίσης πρέπει να προσέχουν οι συνάδελφοι, γιατί υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο ποινολόγιο, το οποίο σαν point system, και επίσης να τους ενημερώσω ότι υπάρχει και ποινολόγιο, κάτι σαν blacklist, το οποίο λέει ότι κατάστημα το οποίο θα σημειωθεί παράβαση για το κάπνισμα
μπαίνει στη μαύρη λίστα και επανελέγχεται πολύ τακτικά. Άρα κινδυνεύουν όσοι δεν πειθαρχήσουν μέχρι και με κλείσιμο της επιχείρησης. Αλλά για τελευταία φορά λοιπόν λέω ότι απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους να δείξουμε πολιτισμό, να εφαρμόσουμε τον νόμο. Οι παραβάτες αρχικά λαμβάνουν πρόστιμο 50 έως 500 ευρώ στον καπνιστή. Ενώ σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των καταστημάτων που ανέχεται την παραβίαση της νομοθεσίας επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Στο τέταρτο πρόστιμο ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος για 10 ημέρες. Την πέμπτη φορά που θα βεβαιωθεί η παράβαση μπαίνει οριστικά λουκέτο. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην συνάδελφο Ελένη Παρασκευοπούλου, είναι στην αίθουσα σύνταξης. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, εφηγητή. Μπήκε λοιπόν στην επιχείρηση με το αεροβόλο και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη. Προσωπικές διαφορές φαίνεται πως οδήγησαν έναν νεαρό να μπει, όπως ανέφερες και εσύ χθες το βράδυ, λίγο πριν τις 8, σε επιχείρηση στην Πάτρα, να διαπληκτιστεί με έναν άνδρα, έναν 33χρονο σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ κατέληξε ο νεαρός που πήγε στην επιχείρηση να πυροβολήσει τον 33χρονο άνδρα με αεροβόλο και να τον τραυματίσει στο κεφάλι. Να πούμε ότι άμεσα στο σημείο έφτασε η ελληνική αστυνομία, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει και ο άνδρας που είχε τραυματιστεί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Ευτυχώς όμως δεν είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ωστόσο δεν πάβει το περιστατικό να είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Σαφώς και η αστυνομία αναζητά τον δράστη που τράβηξε τη σκανδάλη. Και πραγματικά προκαλεί έκπληξη να μπαίνει ο άλλος να παίρνει ένας ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο και να πάντως μπαίνει. Ξεκαθαρίζεται πως είναι για προσωπικές διαφορές. Ό,τι και διαφορές να είναι, οι διαφορές δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζονται οι έρευνες λοιπόν από την αστυνομία. Θα πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, στον συνάδελφο Παναγιώτη Ριγόπουλο. Καθώς χθες στην Πάτρα τσακώθηκαν δύο συνέτεροι. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Έκλεισε ο ένας το κατάστημα εστίασης και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι, όπου διαμαρτυρήθηκαν έντονα έξω από το κατάστημα. Ναι, πρέπει να σου πω, Έφη, κυρίες και κύριοι, ότι μύριζε μπαρούτι χθες η κατάσταση στην πλατεία Παπανδρέου της Πάτρας, εκεί όπου εδράζεται γνωστό κατάστημα εστίασης, συγκεκριμένα εστιατόριο Ψυσταριά και μάλιστα πολύ δημοφιλές στέκη. Αιτία ήταν η διαμάχη μεταξύ των δύο συνεταίρων. Ο ένας εκ των δύο συνεταίρων, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του κτηρίου, του χώρου δηλαδή, βάσει δικαστικής απόφασης έκλεισε, σφράγισε χθες το απόγευμα το κατάστημα, προκαλώντας βέβαια την παύση λειτουργίας του καταστήματος και όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, περίπου 50 εργαζόμενοι, τους διεμήνυσε ότι όλοι τίθενται εκτός εργασίας. Δηλαδή το κατάστημα σταματάει τη λειτουργία του και αυτοί ουσιαστικά απολύονται. Αυτό προκάλεσε την μήνυ των εργαζομένων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μαζί με συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα και πραγματικά συνέβη το αδιαχώρητο εκεί στην πλατεία Παπανδρέου, στον κόμβο της πλατείας, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όπου είχαμε δεκάδες ανθρώπων και στη συνέχεια εκατοντάδες περιέργων να έχουν συρρεύσει, κάτι που ανάγκασε ακόμα και την τροχέα να στείλει τροχονόμο προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Είχε προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα πράγματα λίγο έλειψε να ξεφύγουν, καθώς είχαμε ύβρις και προεπιλακισμούς εις βάρος του ενός ιδιοκτήτου, αλλά και αποθέωση του εταίρου ιδιοκτήτη, ο οποίος, όπως λένε οι εργαζόμενοι, ήταν με το μέρος τους. Μάλιστα, εξφεντώνησαν κάποιοι θερμόαιμοι ζαριζαβατικά αυγά στην βιτρίνα, στην προθήκη του καταστήματος, χωρίς ευτυχώς να έχουμε τίποτα χειρότερο. Και εννοώ τίποτα χειρότερο, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν σε εντεντωμένο σκηνή η όλη κατάσταση. Και πολύ εύκολα ανάβουν τα αίματα. Ναι. Ο ιδιοκτήτης ήταν μέσα στο κατάστημα. Φυσικά υπήρχε έντονη αστυνομική παρουσία, πρέπει να πούμε. Και ευτυχώς δεν έγινε το απευταίο. Δηλαδή να υπάρξει άμεση σύγκρουση του ιδιοκτήτου, του ενός συνεταίρου, με τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν, 50 περίπου εργαζόμενοι, ότι μένουν στον δρόμο και όχι μόνο αυτοί, και οι οικογένειές τους, και μάλιστα μεσούσεις της περίοδου, ανέτεια, για ένα κατάστημα που, όπως υποστηρίζουν, πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλη κίνηση, έχει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και εμπορική επιτυχία. Και εδώ που τα λέμε είναι και πάρα πολύ δημοφιλές. Βέβαια, εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ τους δύο ιδιοκτήτες. Δεν πάμε να δώσουμε δίκιο ή άδικο σε κανένα. Εμείς ακριβώς παρουσιάζουμε τα γεγονότα. Έτσι, τι συνέβη χθες. Το σημαντικό και αυτό που πρέπει, και σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι αν κλείσει η επιχειρήση αυτή, μένουν
άνθρωποι στον δρόμο και να πάμε να ακούσουμε Παναγιώτη τι δήλωσε ένας εκ των, σου είπε χθες το βράδυ ένας εκ των εργαζομένων. Σήμερα το μεσημέρι δουλεύαμε κανονικότατα. Ήρθε σήμερα ο κύριος μέσα μαζί με την απόφαση. Κλειδώνει το μαγαζί, διώχνει τον κόσμο, κλείνει τα τηλέφωνα. Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος να βαστιστούμε, να, κάπου κι εμείς να κρατηθούμε σαν εργαζόμενοι και μας διώχνει εκτός. Παρακαλάγαμε να καθαρίσουμε το μαγαζί που δουλεύουμε, το μαγαζί που ιδρώσαμε και μας έβγαζε εκτός. Καθαρίζουμε το μαγαζί, βγαίνουμε απ' έξω, μας διώχνουνε, μας λέει το αφεντικό, παιδιά, μην ενοχλείτε, φύγετε. Και μαθαίνουμε ότι έρχεται, αλλάζει τις κλειδαριές, αλλάζει τα πράγματα, αποφασίζει για πράγματα που δεν μπορεί να αποφασίσει. Τρεις μήνες είμαι στο μαγαζί, δεν έχει φανεί πουθενά. Πουθενά έρχεται, χωρίς καλημέρα, χωρίς τίποτα, μπαίνει και φεύγει ο κύριος. Πόσοι εργαζόμενοι χάσανε τη δουλειά? Είμαστε 55. 55 οικογένειες διαφορετικές. 55 άτομα. Πόσα άτομα είναι ακόμα στην πλάτη μας? Και πόσα είναι ακόμα πίσω μας, εννοείται. Έτσι. Τεράστιες. Με παιδιά, με γυμανάδες, με αρρώστους, με τα 1002. Έχετε πληρωθεί τουλάχιστον? Θα πληρωθούμε άμεσα. Δεν έχει καμία σχέση ο κύριος με την πληρωμή μας. Το μαγαζί πήγαινε καλά? Το μαγαζί πήγαινε κανονικότατα. Πήγαινε πολύ δυνατά. Και δουλεύαμε όλοι, όλη μέρα, φουλ δουλειά. Γι' αυτό είμαστε και τόσο μεγάλο προσωπικό. Δεν φαίνεται το μαγαζί. Τι ζητάτε εσείς? Αυτό που ζητάμε είναι μια απάντηση. Και το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό ζητάμε. Τα λεφτά μας. Είσαστε στον αέρα. Είμαστε τελείως μετέωροι. Ένα μεσημέρι, χωρίς κάποια ενημέρωση, χωρίς οτιδήποτε, φεύγεται και μένουμε απ' έξω. Μέσα στο κλειδί και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και η απάντηση είναι να κλειδώνουμε και να μην απαντάμε. Και να χασκογελάμε. Νέος χώρος δωρεάν πάρκινγκ στην Πάτρα λειτουργεί από σήμερα κοντά στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Πρόκειται για το δημοτικό πάρκινγκ που διαθέτει 400 θέσεις για στάθμευση σε μια προσπάθεια να μειωθεί το διπλοπαρκάρισμα στο κέντρο που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο κυκλοφοριακό, ιδιαιτέρως τις ώρες αιχμής. Ένα ακόμη σημείο στο οποίο μπορούν να παρκάρουν δωρεάν οι οδηγοί και βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης λειτουργεί από σήμερα. Πρόκειται για το νέο δημοτικό πάρκινγκ 400 θέσεων στον Άγιο Διονύσιο. Μετά από πολύ καιρό, ένας χώρος ακόμα γίνεται πάρκινγκ για να διευκολύνει την λειτουργία της πόλης μας. Είμαστε εδώ σε ένα χώρο του ΟΣΕ. Τον είχαμε ζητήσει πριν από πολλά χρόνια. Μετά από πολλές περιπέτειες μας παραχωρήθηκε και τον φτιάξαμε. Και μια περιοχή που ήταν και βρώμικη, την αποκαταστήσαμε, το βλέπετε τώρα πώς έχει, σε τι κατάσταση βρίσκεται και εντάσσεται στον σχεδιασμό τον οποίο έχουμε να υπάρχουν δίπλα από το κέντρο και προς την μεριά του νότου και προς τη μεριά του βορρά χώρος όπου οι συμπολίτες μας μπορούν να φέρουν τα αυτοκίνητά τους, είναι 500 μέτρα από το κέντρο και εκατέρωθεν μπορούν να αφήνουν εδώ τα αυτοκίνητά τους, να περπατούν 500 μέτρα και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το κέντρο για να μπαίνουμε μέσα, για να κάνουμε τις δουλειές μας, για να σταθμεύουμε. Σταθμεύουμε εδώ, περπατάμε, είναι καλό και για την υγεία. Ο χώρος του πρώην αμαξοστασίου του ΟΣΕ στην Οδό Αθηνών αξιοποιείται μετά από πολλά χρόνια. Ο χώρος ανήκει στον ΟΣΕ, ο οποίος και τον παραχώρησε στον Δήμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έως ότου δηλαδή δημιουργηθεί εκεί ένας νέος σιδηροδρομικός σταθμός. Σύμφωνα με τα πλάνα πάντα της ΕργοΣΕ για τη διέλευση του νέου σύγχρονου τρένου υψηλών ταχυτήτων που αναμένεται στην Πάτρα. Μας έχει παραχωρηθεί μέχρι που θα αρχίσουν οι εργασίες σε αυτόν τον χώρο λειτουργίας του σταθμού στον Άγιο Διονύση. Σήμερα είναι αδικαιολόγητο να μπαίνουμε στο κέντρο, να διπλοπαρκάρουμε, να δημιουργούμε ζητήματα, γιατί έχουμε πλέον 1.200 θέσεις για πάρκινγκ αυτοκινήτων. Ο χώρος στρώθηκε με αμοχάλικο, ενώ αν και υπάρχει φωτισμός, σύντομα θα προσθεθεί κι άλλος. Είναι προς υλοποίηση οι μελέτες, οι προκηρύξεις των τριών μελετών τις οποίες έχουμε προγραμματίσει. Το ένα μετά το άλλο θα βγαίνουν τώρα σε διακηρύξεις για να βγάλουμε συμπεράσματα για τη λειτουργία της μίνι περιμετρικής, για να δούμε το θέμα της αντιδρόμησης, για να δούμε συνολικά το ζήτημα, το οποίο όλα αυτά υπακούουν σε μια γενικότερη φιλοσοφία πως θα ανακουφίσουμε, διότι η βασική λύση η οποία είναι απαραίτητη και η οποία θα έλυνε το πρόβλημα είναι να είχαμε μαζικά μέσα μετακίνηση. Αλλά η ανακούφιση που κάνουμε με αυτά τα μέτρα που είναι και που εντάσσονται σε ένα πλαίσιο είναι να μειώσουμε την. Για παράδειγμα, σήμερα δεν δικαιολογείται κάποιος ο οποίος θα πάει να μείνει στο κέντρο, ας πούμε, πάνω από 10 λεπτά, δηλαδή και να πάρει το αυτοκίνητό του. Την επόμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε τα νεότερα για τους παράκτους μεσογειακούς αγώνες. Χθες να πούμε ότι ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη.
Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Πελετίδης για αυτήν τη συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής. Το Νοέμβριο εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία και ότι δεν βλέπουμε την οργάνωση. Τώρα είμαστε με ένας χρόνος και επιπλέον, μερικούς μήνες. Και βλέπουμε ότι δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει. Η κυβέρνηση τι λέει μέσω του κυρίου Βασιλιάδη? Ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Οργανωτική Επιτροπή και θα μπει σε όλα τα ζητήματα και θα τρέχουν για την υλοποίηση και ότι πολλά θέματα τα έχουν δρομολογήσει. Μένει να το δούμε. Διότι τα περισσότερα πράγματα μπορεί πολλές φορές να λέγονται και καλοπροαίρετα, αλλά το θέμα είναι ότι η πράξη μας δικαιώνει ή όχι. Επομένως, εμείς θα περιμένουμε τώρα την πράξη. Και η πράξη είναι να δούμε αν η Οργανωτική Επιτροπή που υπάρχει θα βάλει τα πράγματα. Γιατί κάθε μέρα που περνά πλέον, σε σχέση με τους παράκτιους, είναι υπερπολίτιμος. Και να πάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ημέρας. Τα βλέμματα στραμμένα στη Βουλή, ωστόσο μεγάλο πονοκέφαλο έχει δημιουργήσει το κίνημα αλλαγής και στην Φόφη Γεννηματά. Η πρόθεση του Θανάση Θεοχαρόπουλου, πρόεδρου της Δημάρ, να ψηφίσει θετικά στην ψηφοφορία για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Θεοχαρόπουλος έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και είναι πρόεδρος της Δημάρ που συνεργάζεται με το κίνημα αλλαγής. Πάμε μέσα στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του Best. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Γραμμένος, στέλεχος του Κινάλ. Καλησπέρα, κύριε Γραμμένε. Καλησπέρα σας. Πονοκέφαλο για την κυρία Γεννηματά, όμως ένα σχόλιο δικό σας, γιατί βλέπουμε για μια φορά ακόμη μέσα στους κόλπους του Κινάλ να μην ακολουθείται μια ενιαία γραμμή. Είμαστε μια παράταξη η οποία τα τελευταία χρόνια και μέσω κρίσης έχουμε περάσει πολλές αναταράξεις, αλλά πάντα με μεγάλο πολιτικό κόστος βάλαμε σε προτεραιότητα το αίσθημα ευθύνης που είχαμε απέναντι στη χώρα και στην οικονομία, και επαναλαμβάνουμε, πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, και συνεχίσουμε να το πράττουμε. Η θέση μας ως παράταξη είναι πολύ συγκεκριμένη απέναντι σε ό,τι συμβαίνει και κυρίως στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ως παράταξη έχουμε αποφασίσει ότι είναι μια πολύ επιζήμια για τα εθνικά συμφέροντα συμφωνία και κινούμαστε σε αυτό ως παράταξη σαν σώμα. Βέβαια, άλλη άποψη μέσα από εσωτερικές διαδικασίες. Άλλη άποψη εκφράζει σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ο κύριος, καταρχήν να σας απαντήσω στο πρώτο ερώτημα. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι εκλεγμένος, είναι μέρος μιας παράταξης. Εάν έχει διαφωνίες, οφείλει να τις εκφράσει ενδοπαραταξιακά στα όργανα που υπάρχουν. Εάν και να σεβαστεί βεβαίως την πλειοψηφία εντός κόμματος, εάν επιλέξει να κάνει μια δικιά του διαδρομή και να έρθει σε μια ρήξη με την υπόλοιπη κοινοβουλευτική ομάδα, είναι μια προσωπική του απόφαση και θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος στη συνέχεια να έχει και τις επιπτώσεις, είτε κοινωνικές είτε σοπαραταξιακές, που του αναλογούν σε αυτήν την απόφαση. Όπως έχει γίνει και στο παρελθόν με πολλούς άλλους που ήθελαν να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια για να εκμεταλλευτούν ένα συγκεκριμένο κλίμα. Τελικά είναι εκφρασμένη, γι' αυτό είπα και για τον κύριο Παπανδρέου, είναι εκφρασμένη η άποψη για την, σχετικά με την συμφωνία, γιατί ακούμε και διαφορετικές, υπάρχουν και διαφορετικές φωνές, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Η άποψη του κόμματος είναι μία, ότι είναι επιζήμια η συγκεκριμένη συμφωνία. Από εκεί πέρα, όποιος και αν είναι αυτός, είτε λέγεται Παπανδρέου, είτε λέγεται Θεοχαρόπουλος, είτε λέγεται οτιδήποτε, έχει κάθε δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, αλλά φυσικά κρίνονται πάντα και κοινωνικά και πολιτικά. Και φυσικά θα κρυθούν για άλλη μία φορά και ενδοπαραταξιακά. Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Σας προβληματίζουν όμως, σας προβληματίζει αυτό το γεγονός ότι έχουμε διαφορετικές φωνές και εν όψη εκλογών, εθνικών εκλογών, έστω και αν αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Αυτό θα πρέπει να απασχολεί κυρίως την ηγεσία του Κινάλ, η οποία η κυρία Γεννηματά ουσιαστικά έχει πάρει πάνω της αυτές τις, ας το πούμε, το να κρατάει τις αποστάσεις αυτές ίσες και να έχει τα μέρη αυτού του κόμματος, του Κινάλ, του συνασπισμού σε μία συνεννόηση μεταξύ τους. Από εκεί και πέρα, ναι, μας απασχολεί, αλλά και απέχουμε από τις εκλογές ένα χρονικό διάστημα, αλλά και, για άλλη μια φορά θα πω, ότι όλοι
κρίνονται, κρινόμαστε στην κοινωνία. Και θεωρώ ότι είτε λέγεται κάποιος Παπανδρέου και είναι πρώην πρωθυπουργός, είτε είναι ένας βουλευτής, θα κριθεί στη συνέχεια για τη στάση του αυτή. Είμαστε συνηθισμένοι σε αναταράξεις ως σήμερα και πιστεύουμε θα την περάσουμε κι αυτή. Πάντως και σύντροφοί σας και στελέχοι, πρώην στελέχοι, έστω και πρώην στελέχοι του Κινάλ, βλέπουν θετικά μια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γραμμένε. Όπως? Μπίστης, Ραγκούσης. Καταρχήν, όποιος από εμάς ήθελε να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πάει πολύ εύκολα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάλπαζε με λαϊκισμό στην εξουσία, πρώτου 2015, και να έχουμε και ένα κομμάτι της εξουσίας. Μας παρακολούσαν τότε. Πολλοί από εμάς δεν πήγαμε ποτέ. Και το πληρώσαμε με βία, λεκτική, σωματική, με κυνήγι, με οτιδήποτε. Δεν θα μας πάει λοιπόν κανένα σήμερα σε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά οι περισσότεροι από εμάς δεν θα ακολουθήσουμε ποτέ αρρηβίστες της πολιτικής και κολοτούμπες της πολιτικής, οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν και να αλλάζουν κόμματα κάθε μέρα ή κάθε βράδυ ή κάθε χρόνο, μόνο και μόνο για να έχουν νομίσει την εξουσία. Πολλοί από εμάς έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε τέτοιου είδους, τέτοια σκοπής άνθρωποι. Φυσικά αυτοί αποδεικνύουν καθημερινά ότι είναι. Καλώς να πάνε. Φυσικά ο κόσμος μας βλέπει, μας κρίνει. Τους ευχόμαστε καλή τύχη. Φυσικά θα είμαστε απέναντι σε αυτή τη λογική. Πάντως, δημοσκοπικά τα ποσοστά του Κινάλ δεν είναι υψηλά, κύριε Γραμμένε. Όλα αυτά που λέτε λοιπόν, μάλλον δεν έχουν φτάσει μέχρι την κοινωνία ή αυτές οι θέσεις και οι απόψεις δεν λαμβάνονται υπόψη από την κοινωνία. Δημοσκοπικά πάντα. Είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση πολιτική με μεγάλες ανατροπές, με μεγάλες αναταράξεις. Είμαστε σε μια περίοδο έντονης πόλωσης μεταξύ δύο μεγάλων κομμάτων αυτή τη στιγμή αριθμητικά, που είναι κοινοβουλευτικά, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά έχουν μια σύγκρουση ακόμα και με χυδαίους όρους πολλές φορές. Εμείς ακόμα καλώς ή κακώς ψάχνουμε ένα βηματισμό. Καλώς ή κακώς είμαστε ένας συνασπισμός που, όπως είπατε, υπάρχουν προβλήματα εσωπαραταξιακά, είτε λέγεται Θεοχαρόπουλος είτε λέγεται Παπανδρέου, με τις διαφοροποιήσεις τους. Θεωρούμε όμως, και προσωπικά το θεωρώ αναγκαίο, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να πάμε σε ένα πιο συμπαγές σώμα και να βελτιώσουμε και το πρόγραμμά μας. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί το είπατε κι εσείς ότι ακόμη ψάχνετε το βηματισμό σας. Mm-hmm. Θα τον βρείτε, κύριε Γραμμένε, μέχρι τις εκλογές, το βηματισμό? Ελπίζω να τον βρούμε. Ελπίζω. Αν δεν τον βρούμε, δεν είστε τότε σίγουρος. Θα κρυθούμε. Δεν είστε σίγουρος για να δεν λέτε ότι το ελπίζετε? Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί ξέρετε σίγουρος. Τι, είναι το Κινάλ αυτή τη στιγμή, είναι ο χώρος που μπορεί να εκφράσει την κέντρο-αριστερά εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Η φθορά λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, τη φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, δεν την κεφαλοποιεί το Κινάλ. Αυτό θα περίμενε κάποιος. Κατά τη γνώμη μου, προτεραιότητα πρέπει να είναι και του Κινάλ και των υπόλοιπων κομμάτων να απευθυνθούν και να μπορέσουν να πάρουν ένα κομμάτι από την πλειοψηφία του κόσμου που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στην Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή είναι στην αποχή. Και να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι το 65% του κόσμου θεωρεί τον εαυτό του εκτός όλων όσων γίνονται μέσα στην πολιτική. Απογοητευμένο από την πολιτική. Και θεωρούν ότι όποιος και κυβερνήσει θα έχουν μια δυσχερέστερη, θα βρεθούν σε μια δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση προσωπική το επόμενο έτος. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη πλειοψηφία του λαού δεν εκφράζεται αυτή τη στιγμή από τις θέσεις και τις κινήσεις και τη λειτουργία των κομμάτων όπως αυτά υπάρχουν και λειτουργούν. Πρακτικά λοιπόν θεωρώ ότι το Κινάλ και τα υπόλοιπα κόμματα που θέλουν να αναπτύξουν πρέπει να ποντάρουν σε αυτή την εποχή. Δεν Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πείσει. Αυτόν τον κόσμο και βέβαια ψηφοφόροι που ψήφιζαν το ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί, ναι. Και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτούς μπορείτε να τους φέρετε πίσω, έτσι όπως δεν είναι? Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά. Εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να τους φέρω πίσω. Κύριε Γραμμένο, το μεγαλύτερο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
Άμα δεν θέλετε αυτούς, ποιος θα πάρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει μια κατάρρευση στα ποσοστά του. Εμείς, σωστά λέτε, ότι μέχρι στιγμής δεν κεφαλαιοποιούμε αυτή την πτώση. Πού πάει αυτή η πτώση? Αυτή η πτώση πάει στην αποχή. Προσωπικά λοιπόν δεν θέλω να στοχεύει το κόμμα μου στο ποιος έχει μείνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας αφορούν αυτοί. Πρέπει να στοχεύσουμε στους ψηφοφόρους που απέχουν από την εκλογική διαδικασία και η οποία αυτή τη στιγμή είναι πλειοψηφία. Και για να τους προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους δώσουμε μια συγκεκριμένη λύση. Να σταματήσουμε να ετεροπροσδιοριζόμαστε σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, να σταματήσει η κουβέντα με το ποιο θα συνεργαστούμε, εάν συνεργαστούμε, όποτε συνεργαστούμε, και να πάμε να δώσουμε μία πρόταση και μία λύση στον πατέρα που ακόμα έχει το παιδί του στο εξωτερικό, στα νοικοκυριά που χάνουν τα σπίτια τους, στον άνεργο, και να τους δώσουμε προτάσεις. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν θα κεφαλαιοποιήσουμε τίποτα. Και ναι, νομίζω ότι αυτές τις προτάσεις ή τις λύσεις θα έπρεπε ήδη να τις έχετε παρουσιάσει και να τις έχετε βρει, κύριε Γραμμένη. Θα έπρεπε. Αλλά πιστεύω θα το κάνουμε. Η επόμενη μέρα, σε λίγες ώρες, ξεκινάει η κρίσιμη ψηφοφορία στην Βουλή. Η επόμενη μέρα πώς είναι? Ή πώς εκτιμάτε ότι θα είναι? Η επόμενη μέρα θα είναι μια εντός εισαγωγικών δηλητηριασμένη ημέρα πολιτικά. Δυστυχώς έχουμε ξεκινήσει πάλι μια χυδαία αντιπαράθεση. Δυστυχώς βλέπουμε φαινόμενα που θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να είναι πίσω μας. Βλέπουμε βουλευτές για άλλη μια φορά να δέχονται επιθέσεις για την προσωπική τους άποψη. Που εδώ να ξεκαθαρίσω ότι μπορεί εμείς ως ΠΑΣΟΚ τότε από τον ΣΥΡΙΖΑ να τραβήξαμε τα πάνδυνα με βία λεκτική ή σωματική για το ότι είχαμε διαφορετική άποψη, αλλά δεν θα αποδεχτούμε ποτέ να συμβαίνει το ίδιο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα λένε ναι στη συμφωνία των Πρεσπών και κάποιοι απειλούν τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Γιατί πολύ απλά εμείς ήμασταν πάντα δημοκράτες, ενώ κάποιοι άλλοι είναι φασίζοντες και έχουν φασίζουσες συμπεριφορές. Σε αυτό έχετε δίκιο και είναι φαινόμενο που πραγματικά θα πρέπει να μας κάνουν... Είναι μια άρρωστη κατάσταση και δυστυχώς θα πρέπει να φύγουμε από αυτήν την άρρωστη κατάσταση. Γιατί εάν πάμε με τέτοιο περιβάλλον και τέτοια περιραίωση ατμόσφαιρα στις εκλογές, τότε φοβάμαι πάρα πολύ ότι η πολιτική ζωή του τόπου θα πάει πολλές δεκαετίες πίσω ως λειτουργία, ως ποιότητα, ως έκφραση και φυσικά η όλη λειτουργία μας. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Γραμμένη, για την παρουσία σας εδώ. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βέβαια θα δούμε οι επόμενες ημέρες μετά και την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Οι επόμενες ημέρες λοιπόν πώς θα κυλήσουν, γιατί έχουμε μετά το άλλο μεγάλο θέμα, την ψήφιση της συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να πάμε όμως τώρα, κυρίες και κύριοι, στην συνάδελφο Ελένη Παρασκευοπούλου στην αίθουσα σύνταξης με άρωμα χαΐας το συλλαλητήριο για την Μακεδονία την Κυριακή στο Σύνταγμα. Από ποιους λοιπόν γίνεται το κάλεσμα? Καλησπέρα, Ελένη, στην Αχαΐα. Καλησπέρα, Έφη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για την μεγάλη κινητοποίηση που προετοιμάζεται, όπως είπες και εσύ, για την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κάλεσμα από τη Μητρόπολη Καλαβρίτων και Γυαλίας, η οποία θα συμμετάσχει και μάλιστα θα διαθέσει και δωρεάν πούλμαν για όσους επιθυμούν να μεταβούν στην Αθήνα και να διαμαρτυρηθούν, φυσικά να εναντιωθούν στην συμφωνία των Πρεσπών που προωθεί η κυβέρνηση. Είναι ένα κάλεσμα που υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή την ώρα. Δίνεται και ο τόπος συγκέντρωσης από που θα ξεκινήσουν τα λεωφορεία και τις ώρες. Είναι ένα άρωμα Πάτρας. Φαντάζομαι δεν θα είναι μόνο... Όχι Πάτρας, Αχαΐας. Αχαΐας, δεν θα είναι μόνο αυτοί, θα είναι και άλλοι πολίτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες, που θα ξεκινήσουν από ολόκληρη την Αχαΐα για να συμμετάσχουν και για να πούν το δικό λοιπόν, τους όχι. Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος παραμένει στην πρώτη γραμμή. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι κάποιες κινήσεις γίνονται και σε επίπεδο Πάτρας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα, ίσως τις επόμενες ημέρες έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το αν... Θα βγουν κάποιες ανακοινώσεις, είναι σίγουρο, δηλαδή, αν υπάρξει κάποια κινητοποίηση από την Πάτρα, θα βγουν σίγουρα ανακοινώσεις για τον κόσμο. Αν θα τελεσπορήσουν αυτές οι κινήσεις που γίνονται, δηλαδή αν θα υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη, για τις πληροφορίες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε.
Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Αύξηση κερδών. Το μεγάλο ζητούμενο. Data City Services. Προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μαθαίνουμε τη δουλειά των πελατών μας και προτείνουμε λύσεις και βελτιώσεις. Στοχεύουμε σε 4 άξονες. 1. Αύξηση της παραγωγικότητας. 2. Μείωση του κόστους λειτουργίας. 3. Αύξηση των πωλήσεων. 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Κοινός παρανομαστής των παραπάνω, η αύξηση των κερδών των πελατών μας. Ο μοναδικός δείκτης επιτυχίας για εμάς. Data City Services. Επενδύστε στο μέλλον σας. Κανακάρι 149-153 Πάτρα. Μιλήστε μαζί μας για να μάθετε πώς η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας. Δεν κοστίζει τίποτα. Συνεχίζουμε επιτάπητος ο νέος κανονισμός για την πυροπροστασία των κτηρίων. Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε, οι αλλαγές έρχονται μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτηρίων λαμβάνει υπόψη τις σημερινές σχεδιαστικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές ανάγκες των κτηρίων, ώστε οι επιβαλλόμενες απαιτήσεις πυροπροστασίας να συνάδουν με την βέλτιστη λειτουργία τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αυξημένα επίπεδα ασφάλειας των πολιτών. Μετά από 30 χρόνια σε ισχύ είναι πλέον ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτηρίων. Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε η πρώτη μερίδα όπου συζητήθηκαν νέες διατάξεις και διαφορές με το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο, ενώ διευκρινίστηκαν και αρκετά σημεία από τους αρμόδιους που έδωσαν το παρόν. Έγινε αυτή η μερίδα, ήταν η πρώτη που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ήταν συνδιοργάνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Συλλόγου των Μηχανολόγων και του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών. Έγινε παρουσίαση από τις κυρίες που ήρθαν από το Υπουργείο, που είχαν συμμετάσχει στη σύνταξη του νομοσχεδίου, όπως και από τους 2 αξιωματικούς που ήρθαν από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, οι οποίοι επίσης είχαν συμμετάσχει. Έγινε παρουσίαση, τεθήκαν ερωτήματα κτλ. Κάποια πράγματα διευκρινιστήκαν απευθείας, δηλαδή που υπήρχε διχογνωμία στο αν είναι έτσι αλλιώς, διευκρινιστήκαν και λυθήκαν απευθείας. Κάποια άλλα δοθήκανε και ερωτήματα, τα πήραν, θα τα επεξεργαστούν, αλλά υπάρχει ήδη έτοιμη και εγκύκλειος, από ό,τι μας είπανε, με διευκρινήσεις, η οποία θα βγει πολύ σύντομα. Γενικά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Τώρα μικροπροβλήματα και τα λοιπά που μπορεί να δημιουργηθούν στην πορεία με την εφαρμογή του, γιατί ακόμα είναι και πολύ γρήγορα, δεν έχουν γίνει και πολλές μελέτες και τα λοιπά, αλλά εντάξει. Ο κανονισμός πυροπροστασίας κτηρίων καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια, προκειμένου να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτηρίου. Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα, καθώς και στις γειτονικές περιοχές. Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους. Η πυροπροστασία είναι 2 τμήματα, 2 κομμάτια, ας πούμε, η παθητική και η ενεργητική. Η παθητική αφορά ουσιαστικά το σχεδιασμό του κτηρίου. Πόσους εξόδους πρέπει να έχει, πόσα κλιμακοστάσια, τα πλάτη των διαδρόμων, τα πλάτη των κλιμάκων κτλ. Υπολογίζονται τα πάντα. Και η ενεργητική αφορά μετά τα ενεργητικά μέτρα. Την πυρανίχνευση, συστήματα sprinkler, πυροσβεστήρες κτλ. Γενικώς αυτό το διάγραμμα έχει δοθεί μεγάλη βάση και στο σχεδιασμό, μεγαλύτερη από ό,τι έδινε το 1971, αλλά ως προς τις κατοικίες, ας πούμε, για παράδειγμα, πλέον υποχρεούνται όλες, ακόμα και οι μονοκατοικίες και τα λοιπά, να έχουν πυροσβεστήρα και πυρανίχνευση. Γιατί διαπιστώθηκε με τα χρόνια ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι και οι πιο πολλές πυρκαγιές ανάβανε σε σπίτια. Και όχι ούτε σε εργοστάσια, ούτε σε καταστήματα εστίασης, ούτε πουθενά. Ο κανονισμός ισχύει για τα καινούργια κτίρια, για αυτά που γίνονται από εδώ και πέρα. Για τα παλιότερα κτίρια υπάρχουν οι πυροσβεστικές διατάξεις και τα λοιπά, παλιότεροι κανονισμοί. Έχει αλλάξει και σε αυτά, δηλαδή για παράδειγμα, αν ένα κτίριο οποτεδήποτε και αν έγινε αλλάξει χρήση συνολικά όλο το κτίριο, θα πρέπει να πάει με το προεδρικό διάταγμα το καινούριο να μελετηθεί. Βέβαια, αυτό είναι και ένα θέμα που τέθηκε στην ημερίδα από όλους μας, γιατί είναι λίγο δύσκολο να γίνει, δεν θα βγαίνουν τα μέτρα. Και στα περισσότερα κτίρια που είναι στα κέντρα των πόλεων, δεν έχεις τη δυνατότητα ούτε δεύτερη έξοδο να βγάλεις προς άλλη κατεύθυνση, γιατί όλα σε έναν δρόμο βγαίνουν.
Είναι σπάνια να έχει τη δυνατότητα στο κέντρο της πόλης μια οικοδομή να έχει και έξοδο προς άλλο δρόμο ή να έχει δεύτερο κλιμακοστάσιο. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει γιατί είχαν περάσει 30 χρόνια από τον προηγούμενο κανονισμό. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα και με τον προηγούμενο. Λυθήκανε. Πολλά από αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν λυθήκανε. Η περίοδος των χειμερινών εκτόσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό που τονίζεται για ακόμη μια φορά είναι πως οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις τιμές. Ξεκίνησαν οι εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Κάνω έρευνα. Ναι, βέβαια κάνω. Συγκρίνετε δηλαδή κάτι που θέλετε να πάρετε νωρίτερα και μετά τις εκτόσεις. Ναι. Ανήκω σε αυτούς που ψωνίζω και όταν βρω ευκαιρία περισσότερο από όσο θα ήθελα και όσο χρειαζόμουν. Τουλάχιστον βρίσκεται καλές τιμές. Κοιτάτε τις προσφορές που υπάρχουν να είναι προσφορές σωστές. Ναι, αυτό τον καιρό γίνονται. Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και πριν ψωνίσουν να προχωρήσουν σε έρευνα αγοράς. Κάνω έρευνα και στη συνέχεια ψωνίζω. Μερικές φορές απλώς πέφτουμε στην παγίδα με μια γενναία έκπτωση και παίρνουμε περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Γενικά να δούμε τις τιμές, να δούμε τα προϊόντα. Να δούμε ότι μπορούμε να κρίνουμε και να εκτιμήσουμε και μετά, αν μπορούμε, θα αγοράσουμε. Θεωρείτε ότι γίνονται έτσι μεγάλες και γενναίες εκτόσεις? Πιστεύω τον τελευταίο καιρό, ναι. Οι καταναλωτές για τις καταγγελίες τους μπορούν να επικοινωνούν με το 11711 τηλεφωνικό κέντρο καταγγελιών του Ίνκα ή με το 1520 τηλεφωνικό κέντρο καταγγελιών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια των εκτόσεων θα πρέπει, εκτός από την αναγραφή της νέας εκτόσης, θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι καταναλωτές να υπάρχει η αναγραφή της παλιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών. Αυτές οι εκτόσεις που ξεκινούν είναι μια καλή ευκαιρία και πιστεύω είναι και μια πολύ καλή ανάσα και για τα εμπορικά καταστήματα. Αν δηλαδή οι καταναλωτές προτιμήσουν να ψωνίσουν από καταστήματα της περιοχής τους. Μια ανάσα για την τοπική οικονομία. Απ' την άλλη, κάποια πράγματα που οι καταναλωτές τα έχουν δει, αλλά κατά τη διάρκεια του χρόνου δεν μπορούσαν να τα αποκτήσουν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τα αποκτήσουν σε μειωμένες τιμές. Ειδικά με τη χρήση των πιστωτικών καρτών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι καταναλωτές, γιατί ξέρετε, το να αποκτήσεις κάτι τόσο εύκολα, ειδικά με το πλαστικό χρήμα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να το αποπληρώσεις. Να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ότι τρία είναι τα συστατικά για την οργάνωση στα ψώνια μας στις εκτόσεις. Ελέγχουμε, σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε. Να μπει τέλος στην καθυστέρηση των 3 ετών για να υπογραφεί επιτέλους το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτιχίου Στροφιλιάς, ζητά Οικολογική Κίνηση Πάτρας. Κάνουν λόγο τα μέλη της κίνησης για απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εκδώσει το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της Στροφιλιάς, τονίζοντας ότι μπαίνει σε κίνδυνο η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. Τα οργανωμένα σχέδια ιδιωτών για την ανάπτυξη ασύμβατων με το Εθνικό Πάρκο Χρήσεων Γης και η απαράδεκτα μεγάλη καθυστέρηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος να εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της Στροφιλιάς βάζουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής, τονίζει η Οικολογική Κίνηση Πάτρας. Εδώ και 3 χρόνια το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτιχίου Στροφιλιάς δεν έχει καμία μα καμία θεσμική προστασία. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και τι ακριβώς γίνεται? Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 υπήρχε μια κία, κοινή υποχρεωτική απόφαση, η οποία ας πούμε ότι προστάτευε στοιχειοδός το χώρο. Αυτή η κία τελείωσε η διάρκειά της. Και τότε ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι μέσα σε 6 μήνες θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα που θα προστατεύει ουσιαστικά το χώρο. Γιατί ο χώρος πρέπει να προστατευτεί από διάφορες πληγές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Από τότε λοιπόν οι 6 μήνες έγιναν 3 χρόνια, δεν έχει βγει ποτέ το Προεδρικό Διάταγμα και αυτή τη στιγμή ο χώρος εκεί είναι μια ανοχήρωτη πολιτεία. 3 χρόνια μετά και το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει ακόμη ετοιμάσει το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που θα αντικαταστήσει την κοινή υπουργική απόφαση. Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας τονίζει πως πρέπει άμεσα να υπάρξει το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του Εθνικού Πάρκου. Υπάρχουν 3 θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχα. Το ένα είναι η συνεχιζόμενη παράνομη καταπάτηση των 800 στρεμμάτων στην περιοχή Σαμαρέικα. Μιλάμε για 800 στρέμματα δάσους στην ουσία. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι
κάποιοι τελευταία, από ό,τι πληροφορούμαστε, προσπαθούν με διάφορους πλαστούς τίτλους να οικειοποιηθούν κομμάτια φιλέτα, θα λέγαμε εμείς, στα Μαύρα Βουνά, που και εκεί είναι δασικές εκτάσεις. Και το τρίτο είναι βεβαίως η περιοχή με τα Λατομεία, που είναι και αυτή μια πονεμένη ιστορία, όπως ξέρετε, όπου αυτή η ημερομηνία είναι μέσα στην πρώτη ζώνη προστασίας, να το πούμε αυτό. Υπήρξαν απανωτές και διαδοχικές παρατάσεις για τη λειτουργία τους. Το 4, το 11, τώρα έχει πάει για το 20 και βλέπουμε. Υπάρχουν και άλλα όμως. Υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ελαφροθυρία, με την παράνομη υλοτόμηση. Όλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Που, τι να κάνει, να οριοθετεί το χώρο καταρχήν, τις ζώνες προστασίας όπως λέμε. Να βλέπουμε ακριβώς τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται σε κάθε περιοχή. Και βεβαίως να υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι και πόροι από τους διάφορους φορείς για να κάνουν τον έλεγχο. Όλα αυτά τα περιγράφει ένα προεδρικό διάταγμα. Και πραγματικά διερωτώμαστε, και είναι απορίας άξιο, γιατί τόσα χρόνια δεν βγαίνει αυτό το διάταγμα. Είναι θέμα αμέλειας, θέμα πιέσεων από κάποιους κύκλους. Δεν γνωρίζουμε. Είναι όμως απαράδεκτο. Γιατί είναι ένας χώρος που έχει μια τεράστια οικολογική σπουδαιότητα και αισθητική αξία. Τον ξέρουν οι πατρινοί αυτό το χώρο. Έτσι. Και αξίζει τον κόπο να τον προστατεύσουμε. Εμείς χτυπάμε το κουμπανάκι του κινδύνου και προειδοποιούμε ότι όλη αυτή η ολιγορία των υπευθύνων συνιστά κατ' ουσία παράβαση καθήκοντος. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούνε και έτσι. Είναι απαράδεκτη αυτή η συνέχιση της κατάστασης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.